Καλημέρα σας, αγαπητό Προεδρείο, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας, θέλω να χαιρετήσω το σημερινό επαρχιακό σας συνέδριο και να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Θέλω από τη δική μου εμπειρία, γιατί πριν γίνω δήμαρχος, ως πολιτικός μηχανικός, είχα μια εργοληπτική εταιρεία, μπορώ να πω ότι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι μικρές επιχειρήσεις, χωρίς τις μικρές επιχειρήσεις, ούτε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά ούτε γενικά η οικονομία της χώρας μας μπορεί να ανταποκριθεί σε σύγχρονες ανάγκες. Άρα, οι μικρές επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας αυτής της χώρας. Και πολύ σωστά έχετε προχωρήσει στη σύσταση αυτού του κινήματος. Έχω ακούσει αρκετά από αυτά που έχετε εξαγγείλει, και θέλω να πω ότι εμείς είμαστε δίπλα σας. Θέλουμε να έχετε επιτυχία. Εύχομαι τα αιτήματα σας να τύχουν θετικής ανταπόκρισης. Το ότι ξεκινάτε διεκδικητικά με αυτά τα αιτήματα που έχω ακούσει σήμερα, νομίζω είναι η αρχή το να πετύχετε κάποιους από τους στόχους σας. Εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος θέλω να πω ότι όταν θα εκλεγεί η Επαρχιακή Επιτροπή, θα ήθελα να έχουμε μια συνάντηση στο γραφείο μου για να δούμε πώς ο Δήμος Πάφου μπορεί να στηρίξει μέρος των ετοιμάτων που έχει σχέση και να ευχηθώ σε όλους σας να ξεπεράσουμε και το νέο χτύπημα το οποίο μας έχει βρει τις τελευταίες μέρες. Και ακολουθώντας τους τελευταίους στίχους που έχετε πει, θέλω και εγώ να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη, τη βαθιά μου οδύνη και τη συμπάθεια μου προς τους οικείους των αδικοχαμένων συμπατριωτών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπούμε που λόγω ειδημένων υποχρεώσεων που έχουμε σήμερα Κυριακή πρέπει να παραστώ σε άλλες εκδηλώσεις που υπάρχουν σήμερα στην πόλη μας. Ευχαριστώ και κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας.